Και πάμε τώρα να δούμε κάτι εξόχως γραφιστικό που είναι η σκιά και το χρώμα το οποίο μπορούμε να βάλουμε σε κείμενο. Εντάξει. Και να μάθουμε κιόλας πώς λειτουργεί η σκιά γιατί την ξανασυναντήσουμε, γιατί γραφιστικά κιόλας η σκιά είναι κάτι πολύτιμο και το συναντάμε πολύ συχνά όταν έχουμε κάτι κουτάκια τα οποία θέλουμε να έχουν μια σκιά από πίσω. Εντάξει. Οπότε ας το μελετήσουμε με προσοχή έχοντας μάθει αυτό και με κατάλληλη χρήση μιας γραμματοσειράς από αυτές τις φάνταση που είδαμε, ας πούμε, μπορεί κάποιος να φτιάξει πολύ ωραία λόγο. Οπότε, έχουμε το τεξάντιο, αυτό είτε θα πάρει none που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σκιά και αυτό είναι και το default, είτε θα πάρει τρεις τιμές αριθμητικές, θα πάρει το horizontal, το vertical και το blur και αμέσως μετά θα πάρει και το χρώμα το οποίο θα έχει η σκιά. Εντάξει. Αυτά τα διαδοχικά παραδείγματα που βλέπεις εδώ είναι για να καταλάβουμε πώς δουλεύει η σκιά. Ας ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο παράδειγμα. Η αριθμητική τιμή, η πρώτη είναι το horizontal offset όπως λέγεται, η επόμενη είναι το vertical offset. Και τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνει ότι έτσι όπως ήταν τα γράμματα, το box 1 δηλαδή τα γράμματα, πηγαίνει και φτιάχνει ένα αντίγραφο των γραμμάτων αυτών, πιστό αντίγραφο έτσι, και πηγαίνει μετά και το μετακινεί 5 πίξελ προς τα δεξιά και 5 πίξελ προς τα κάτω. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο βλέπεις αυτή την απέσια σκιά. Αυτό το πράγμα που βλέπεις είναι σκιά. Έχει γίνει ένα αντίγραφο των γραμμάτων και έχουν μετατοπιστεί και έχουν τοποθετηθεί 5 πίξελ δεξιά και 5 πίξελ κάτω. Έτσι. Να κάνουμε εδώ μια παρατήρηση ότι εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και αρνητικές τιμές. Αν πας και βάλεις, ας πούμε, την horizontal offset να είναι αρνητική, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μετακίνηση προς τα αριστερά της σκιάς. Και αν βάλεις τιμή η οποία είναι αρνητική στο δεύτερο, θα έχουμε μετακίνηση προς τα πάνω της σκιάς. Συνοηθήκαμε. Ωραία, έχοντας βάλει αυτές τις τιμές τώρα, μπορούμε σαν πρώτο πείραμα να πάμε και να αλλάξουμε το χρώμα. Αν χρησιμοποιήσουμε ακριβώς το χρώμα, γίνεται περισσότερο illusion παρά γίνεται σκιά. Βάζοντας εδώ ένα γκρι χρώμα, ας πούμε, αρχίζει να ομοιάζει αρκετά με σκιά. Αυτό το οποίο παρατηρείς είναι ότι είναι πολύ συμπαγές, έτσι, δηλαδή η επόμενη τιμή, η τρίτη τιμή, που είναι το blur, είναι το θόλωμα και το θόλωμα αυτό το οποίο κάνει είναι ότι θολώνει στην ουσία τη σκιά την οποία φτιάξαμε. Εδώ έχω βάλει ένα πίξελ μόνο για να δεις λίγο ότι μοιάζει καλύτερα με σκιά από ότι το από πάνω. Αλλά αν πάμε και του βάλουμε μία τιμή η οποία είναι ανανθρωπινή, δηλαδή 5 πίξελ ας πούμε είναι ενδεικτική τιμή, όπως βλέπεις αυτό το πράγμα έγινε πραγματικά σκιά. Αν το μεγαλώσουμε πάρα πολύ, ναι μεν έχει πολύ ωραίο οπτικό αποτέλεσμα, αλλά χάνεται. Όσο πιο μεγάλο μπλερ βάλεις ας πούμε θα εξαφανιστεί τελείως. Βεβαίως το οπτικό αποτέλεσμα τώρα θέλει καλυμπράρισμα, δηλαδή πρέπει να δοκιμάζεις τιμές και να βλέπεις τι σου αρέσει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε επίσης ότι συντακτικά όσον αφορά το property, ότι μπορούμε να γράψουμε πρώτα το χρώμα και αμέσως μετά να βάλουμε τις αριθμητικές μας τιμές. Επίσης παρατήρηση είναι ότι το χρώμα είναι επίσης προαιρετικό, δηλαδή θα μπορούσα να μην το βάζω το χρώμα καθόλου και παίρνει default τιμή το color το οποίο είχε ήδη το στοιχείο και επίσης ότι μπορούμε να βάλουμε πολλαπλές σκιές στο ίδιο στοιχείο χωρίζοντάς τες με κόμμα και έτσι να επιτύχουμε ακόμα καλύτερο γραφιστικό αποτέλεσμα, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε ένα παραδειγματάκι, εδώ, σε αυτό εδώ το παράδειγμα, έχουμε και λέμε ότι το color καθορίζει το χρώμα των γραμμάτων, εντάξει, και αυτομάτως και η σκιά παίρνει το ίδιο χρώμα, δηλαδή δεν έχω καθορίσει χρώμα στη σκιά, παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, παίρνει την τιμή την οποία έχει το χρώμα. Και έτσι λοιπόν βλέπεις αυτό το απέσιο χρώμα και από πίσω να έχει τη σκιά να έχει το ίδιο χρώμα. Εδώ παρόλα αυτά έχει καθοριστεί ότι η σκιά έχει άλλο χρώμα από τα γράμματα. Μαύρο είναι το χρώμα των γραμμάτων, παρόλα αυτά όμως η σκιά έχει γκρι χρώμα. Και μία ακόμα παρατήρηση είναι αυτή εδώ, στην οποία βλέπεις ότι έχουν τοποθετηθεί δύο σκιές. Η πρώτη σκιά είναι 2 πίξελ, 2 πίξελ και 2 πίξελ, δηλαδή έχουμε οριζόντια και κάθε τη μετατόπιση 2 πίξελ και έχουμε και μπλερ το οποίο είναι 2 πίξελ και το χρώμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το brown. Και αμέσως μετά έχουμε και μια δεύτερη σκιά, η οποία δεύτερη σκιά είναι 5 πίξελ οριζόντια και κάθε τη μετατόπιση. Το blur είναι 5 πίξελ και επίσης χρησιμοποιείται γκρι χρώμα. Εδώ τώρα, ανάλογα με τη γραφιστική σου επάρκεια, μπορείς να φτιάξεις μια σκιά με αυτά τα στοιχεία, η οποία να είναι όμορφη. Ας πούμε, εμένα που δεν έχω καμία γραφιστική επάρκεια, αυτή εδώ η σκιά μου φαίνεται πάρα πολύ ικανοποιητική. Και επίσης και αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα μου φαίνεται πολύ ικανοποιητικό. Ίσως θα έπρεπε η σκιά να είναι λίγα πίξελ αριστερά και λίγα πίξελ πάνω για να μην φαίνεται τόσο διαχωρισμένο. Ωστόσο, με τον τρόπο αυτό και θα το δούμε σε ασκήσεις στο επόμενο μάθημα, μπορούμε να φτιάξουμε πολύ ενδιαφέροντα γραφιστικά στοιχεία με κατάλληλο φόντο.
Μία ακόμα παρατήρηση, το color, που είναι το χρώμα των γραμμάτων. Δεν θα το αναλύσουμε σε βάθος, γιατί θα αφιερώσουμε ένα ειδικό μάθημα για το χρώμα και για το πώς καθορίζουμε τις τιμές σε χρώμα. Για την ώρα έχεις δει ότι βάζουμε καρφωτά τιμές, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Το default είναι το μαύρο συνήθως, έτσι, αλλά καθορίζεται από το browser και επίσης ότι κληρονομείται. Το χρώμα το λέμε και foreground color, γιατί υπάρχει το background color το οποίο το έχουμε χρησιμοποιήσει και είναι το χρώμα που χρησιμοποιείται στο κουτί μέσα, έτσι, στο από πίσω να φαίνεται, και έχουμε το foreground color το οποίο καθορίζει το χρώμα των γραμμάτων. Μία λεπτομέρεια τώρα την οποία θα τη δούμε και λίγο στον κώδικα, αλλά πάλι και αυτό σου ξαναλέω ότι είναι λίγο preview, ας πούμε, από επόμενο μάθημα, είναι ότι στην ουσία όταν πηγαίνουμε και καθορίζουμε το color, αυτό κατευθείαν πηγαίνει και μπαίνει και στο κουτί, στο περίγραμμα του κουτιού. Οπότε πηγαίνω εδώ πέρα και βάζω, ας πούμε, ότι έχουμε color blue για παράδειγμα, και αυτό μου κάνει αυτό το κουτάκι εδώ κάτω κάτω να είναι blue, και αμέσως μετά θα πάω και θα χρησιμοποιήσω ένα border, το οποίο border θα είναι ένα pixel solid, ας πούμε, μάλλον ας βάλω 5 pixel να είναι λίγο παραπάνω. Και τώρα αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι ξέρουμε ότι όλα είναι κουτιά στη CSS, θα το μελετήσουμε και παρακάτω, αλλά όταν βάζουμε το color, αυτό καθορίζει και το περίγραμμα του κουτιού. Είναι μια παγίδα από τις άσχημες οι οποίες υπάρχουν, αλλά εδώ βεβαίως κάποιος μπορεί να το υπερβεί πηγαίνοντας και βάζοντας ένα συγκεκριμένο χρώμα. Αυτά σαν μια μικρή αναφορά όσον αφορά ότι το color καθορίζει και το περίγραμμα, αλλά όπως σου είπα, σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε πολύ πιο αναλυτικά αργότερα.